ξεκινήσουμε ένα σχόλιο του προπονητή και μετά θα δεχτεί κάποιες ερωτήσεις. Είναι κρίμα και άδικο αυτό που είπε σήμερα. Στη σειρά των δύο αγώνων η ομάδα μας ήταν η καλύτερη από τον αντίπαλο. Και στο Μητσελίδη και σήμερα δημιουργήσαμε όλες τις ευκαιρίες. Το πάλι μας γύρισε την πλάτη. Δεχτήκαμε να βρούμε στο 85 μία λάθος κάλυψη. Ενώ το παιχνίδι το πηγαίναμε εκεί που θέλαμε. Το είχαμε πει στα μέτρα μας. Γνωρίσαμε την ποιοτική ομάδα και την αντίπαλη. Είχαμε γνώση του τρόπου και το πήγαμε στο παιχνίδι και τη σειρά. Λίγο μετά δημιουργήσαμε και στην παράταση αρκετές ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε το κόκκινο και το κόκκινο. Δεχτήκαμε την κόκκινη, δεν σταματήσαμε, συνεχίσαμε. Αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε στη διαδικασία που είναι πέρα ότι μείναμε απόψε. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε. Τη μία από τις χάρες δεν μπορεί να σβήσει την μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε και στα δύο τα παιχνίδια και στη Θεσσαλονίκη και σήμερα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας που ήταν και πάλι μαζί μας και μας βοηθήσανε. Και επίσης θέλω να πω κάτι. Εμείς, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές, εμείς είμαστε εδώ για να αποτρέψουμε τη βία. Δεν είμαστε εδώ για να παρακινήσουμε. Θεωρώ ότι είναι ντροπή για έναν τεράστιο σύνολο με ξεχωριστούς ποδοσφαιριστές να πηγαίνουν τους αντιπάλους λάθος και να κάνουν χειροκροτήματα. Γιατί ξέρετε ότι ο παδός είναι ο πανηγυρίς, δεν έχει καμία δουλειά να πας, να κάνεις χειροκροτήματα στους δικούς μας τους παδούς. Και μπράβο στους δικούς μας που κρατηθήκαν. Σας δύο εμείς είμαστε μια ομάδα που είμαστε κατά τέτοιων φαινομένων. Εμείς είμαστε εδώ για να αποτρέπουμε τις καταστάσεις και όχι για να δυναμίζουμε την ατμόσφαιρα. Είναι ντροπή για ένα τόσο μεγάλο σύνολο να κάνουμε ποδοσφαιριστές αυτές τις χειρονομίες.